Ευχαριστώ, κυρία Κότσο, για την εισαγωγή. Να ευχαριστήσω και εγώ την Ελληνική Ακαδημία Διαβήτη για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Απλά, κυρία Κότσο, πείτε μου αν βλέπετε κανονικά τις διαφάνειές μου. Τις βλέπω μια χαρά, Χάρη. Ωραία, τέλεια. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει πολλά debates και τα debates μου αρέσουν και αποτελούν έτσι και πεδίο που παρά τα τόσα χρόνια που έτσι μελετάτε οι επίδραση των φαρμάκων στον καρδιακιακό κίνδυνο, κάποια πράγματα είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, ειδικά συγκριτικά με τα αναφορικά με τα παλιότερα φάρμακα. Άρα νομίζω ότι η ερώτηση αυτή απαντήθηκε από τη Μαρία, γιατί είναι τόσο σημαντική η επίδραση των φαρμάκων στο καρδιακιακό κίνδυνο, γιατί προφανώς οι ασθενείς μας έχουν υψηλό κίνδυνο καρδιακιακό, το 1 τρίτο έχουν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο και αυτοί που δεν έχουν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο μπορεί να έχουν και να μην το ξέρουν. Άρα είναι σημαντικό πως όταν δίνουμε φάρμακα για να ρυθμίσουμε την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, αυτά τα φάρμακα αν μπορούν να ωφελούν ή τουλάχιστον να μην βλάπτουν. Ξεκινάω λοιπόν αμέσως με τα παλιότερα φάρμακα και ξεκινάω με τη μετφορμίνη. Και αυτές είναι οι οδηγίες της συνταγογράφησης σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Και είναι πραγματικά αυτό που είπα πριν εντυπωσιακό, ότι 60 χρόνια χρήσης μετφορμίνης ακόμα δεν μας έχουν δείξει, έτσι τουλάχιστον με μια πολύ μεγάλη ασφάλεια, να πούμε αν το φάρμακο είναι όντως υποφελές για το καρδιακιακό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπετε ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να δείχνουν στην μακροαγγειακή νόσο ένα ξεκάθαρο όφελος της μετφορμίνης. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι υιοθετούν μια άλλη οπτική και αναφέρονται στα αποτελέσματα της UKPTS και τη μείωση εκεί του κινδύνου των μακροαγγειακών συμβαμάτων που έδειξε η μετφορμίνη. Πράγματι, η UKPTS, μια μελέτη η οποία σχεδιάστηκε σε μια τελείως άλλη εποχή για το διαβήτη, είναι αλήθεια, αλλά φάνηκε ότι οι ασθενείς που πήραν μετφορμίνη είχαν μια μείωση στον κίνδυνο εμφράμενσης του μυοκαρδίου, η οποία στατιστικώς ήταν σημαντική. Βέβαια, η μείωση αυτή φάνηκε ότι διατηρήθηκε και στην δεκαετή παρακολούθηση, αυτό που λέμε post-trial program της UKPTS, άρα φάνηκε να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρακτικά διατηρείται στο πέρασμα του χρόνου. Ποια είναι τα προβλήματα ερμηνείας της UKPTS? Είναι πολλά. Είναι ότι μιλάμε για έναν πολύ μικρό πληθυσμό υπέρβαρων ατόμων, μόλις 342 άτομα. Το νούμερο αυτό είναι ασφαλώς πολύ μικρό μπροστά στις χιλιάδες των ατόμων που περιλαμβάνουν οι καινούργιες μελέτες, οι CVOTS, όπως λέμε, οι CVOTS στον διαβήτη. Και για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η μετφορμίνη συγκρίθηκε με κάποια φάρμακα τα οποία δεν ήταν και πολύ δύσκολο να τα κερδίσει. Δηλαδή ήταν αυτές οι παλιές κακές σουλφονιλουρίες τύπου χλωροπροπαμίδης και κλιβενπλαμίδης και μια NPH ινσουλίνη, η οποία γενικώς έκανε πολλές υπογλυκαιμίες. Άρα θα πρέπει υπό το πρίσμα αυτό να δούμε τα αποτελέσματα της UKPDS. Επίσης, στη UKPDS φάνηκε ένα σήμα το οποίο ήταν αρκετά ανησυχητικό, ήταν ότι όταν προσθέθηκε η μετφορμίνη on top των σουλφονιλουριών, φάνηκε μια ανεξήγητη αύξηση των καρδιακιακών θανάτων και των θανάτων που σχετίζονται με το διαβήτη. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές να ερμηνεύσω αυτό το αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά είναι έτσι δύσκολο να δώσει μια εξήγηση. Αν διαβάσετε το paper της UKPDS, λέει ότι πιθανώς αυτός ο πληθυσμός να ήταν λίγο πιο επιβαρημένος, να ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, να έχει λίγο χειρότερη νεφρική λειτουργία. Οφείλω να πω ότι αυτή η παρατήρηση στο post-trial program, δηλαδή στη δεκαετή παρακολούθηση, δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται και δεν έχει επαρκώς ερμηνευτεί γιατί αν ένας ασθενής πάρει μετφορμίνη και σουλφονιλουρία μαζί να έχει μια αύξηση στο καρδιακιακό θάνατο. Και θα μπορούσε να μου πει κάποιος ότι έχουμε πολλά ευνοϊκά δεδομένα για τη μετφορμίνη από μελέτες παρατήρησης. Και πράγματι έτσι είναι. Βλέπετε για παράδειγμα από αυτή την πολύ μεγάλη μελέτη με πάρα πολλούς ασθενείς ότι αν τους παρακολουθήσουμε προοπτικά στην πορεία του χρόνου, οι ασθενείς που παίρνουν μετφορμίνη έχουν ένα πολύ μικρότερο κίνδυνο σε σύγκριση με αυτούς που παίρνουν σουλφονιλουρίες να κάνουν ένα καρδιακιακό συμβάν. Και πάλι όμως αυτές οι μελέτες έχουν θέματα ερμηνείας. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η διαφάνεια θα μπορούσε να σημαίνει όντως ότι η μετφορμίνη είναι υποφελής για το καρδιακιακό, για τα μακροκαρδιακά συμβάματα. Θα μπορούσε να συμβαίνει όμως ότι η σουλφονιλουρία είναι επιβλαβής και η μετφορμίνη είναι απλά ουδέτερη. Άρα γενικώς δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα από μελέτες παρατήρησης. Τώρα, αυτό το οποίο είχαμε γράψει και με την κυρία Κότσα, τον κύριο Μακρυλάκη και την Αθανασία Παζαφυροπούλου πέρσι, νομίζω το καλοκαίρι, είναι ότι η μετφορμίνη πιθανότατα να ασκεί θετική επίδραση στα μακροαγγειακά συμβάματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι κυρίως δεδομένα παρατήρησης και ίσως κάποιες φορές να τα υπερερμηνεύουμε. Αυτό χωράει πολύ κουβέντα, ίσως είναι θέμα ολόκληρου συνεδρίου. Τώρα,
Οφείλω όμως να ξεκαθαρίσω και να είμαι δίκαιος ότι με τη Φορμίνη έχουμε αρκετά δεδομένα ότι ασκεί θετική επίδραση αυτό που λέμε risk factors για την αθυροσκλήρωση, στο σωματικό βάρος, στην LTL. Άρα εμέσως μπορεί όντως να ωφελεί σε ό,τι αφορά τις καρδιακές εκβάσεις. Για να συνοψίσω όμως, η μετφορμίνη έχει μια πιθανότατα θετική επίδραση. Νομίζω ότι όλοι μας κατά βάθος μέσα μας το πιστεύουμε αυτό. Στη χειρότερη περίπτωση να είναι ουδέτερη, αλλά πιθανότατα είναι θετική. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να σας το πω με πολύ ισχυρά δεδομένα από μεγάλες στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές. Και κακά τα ψέματα, αυτές πιθανότατα να μην έρθουν ποτέ, δεδομένου ότι είναι ένα παλιό φάρμακο χωρίς ιδιαίτερο έτσι, οικονομικό ενδιαφέρον για τη φαρμακοβιομηχανία. Και όπως είπα και πριν, η αίσθησή μου από τη Νέα Ορλεάνη είναι ότι να δούμε φυσικά και το τελικό κείμενο των καθηκτηρίων οδηγιών, αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το καρδιακιακό, η θέση της μετφορμίνης φαίνεται να υποβαθμίζεται σε σύγκριση με τις παλιότερες οδηγίες. Τώρα, περνάω στις σουλφονιλουρίες. Οι σουλφονιλουρίες είναι πραγματικά άλλη μια τεράστια κουβέντα. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία λέγεται ότι το πιο ενδιαφέρον debate είναι ένας διάλογος στη μύδια του Ευρυπίδη ανάμεσα στη μύδια και στον Ιάσονα. Στην διαβητολογική βιβλιογραφία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το πιο ενδιαφέρον debate είναι η καρδιακιακή ασφάλεια των σουλφονιλουριών. Έχουν χυθεί τόνοι μελανιού για να γραφτούν papers. Έχουν γίνει ολόκληρα συνέδρια για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, το οποίο μάλλον δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Η ιστορία ξεκινάει πολύ, πολύ βαθιά μέσα στον χρόνο, το 1970, τότε που γίνεται αυτή η μελέτη του University Group Diabetes Program, το οποίο βλέπετε ότι δείχνει αύξηση των καρδιακιακών θανάτων με τη χρήση της τολβουταμίδης. Η τολβουταμίδη ήταν επίσης μια κακιά παλιά σουλφονιλουρία. Νομίζω κανείς μας δεν θα σκεφτόταν να τη χρησιμοποιήσει σήμερα ένα τέτοιο φάρμακο. Και τέλος πάντων, αυτή η μελέτη κατακρίθηκε γιατί είχε και προβλήματα σχεδιασμού. Βλέπετε όμως ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι ακόμα ενσωματωμένες στις οδηγίες της ταχογράφησης και λένε ότι οι σουλφονιλουρίες και συγκεκριμένα η τολβουταμίδη μπορεί να αυξήσει το καρδιακιακό θάνατο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδική αναφορά στις οδηγίες ταχογράφησης από τον EMA σχετικά με τη σχέση σουλφονιλουριών και αυξημένου κινδύνου καρδιακιακού θανάτου. Τώρα, στη UKPDS οφείλουμε να πούμε ότι η μελέτη αυτή ήταν αθωωτική για τις σουλφονιλουρίες, δηλαδή έδειξε ότι σε σύγκριση με τα άλλα σκέλη δεν υπήρξε αύξηση στο καρδιακιακό θάνατο. Και είναι αλήθεια επίσης ότι αν δούμε τις μεταναλύσεις, θα δούμε ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των μεταναλύσεων που αφορούν τυχιοποιημένες και μελέτες παρατήρησης. Δηλαδή, βλέπετε ότι συστηματικά, αν ανασκοπήσουμε και συνθέσουμε τα δεδομένα από τις στοιχειοποιημένες μελέτες, που ασφαλώς έχουν και καλύτερη αξία γιατί υπόκειται σε λιγότερα biases, θα δούμε ότι δεν αυξάνουν μάλλον σουλφονιλουρίες την καρδιακιακή θνητότητα. Αν πάμε σε μελέτες παρατήρησης, πάλι συστηματικά θα δούμε ότι αυτές δείχνουν μια αύξηση της καρδιακιακής συνδυσιμότητας με τη χρήση των σουλφονιλουριών. Άρα, και εδώ νομίζω ότι το debate συνεχίζεται. Τώρα, υπάρχει σαφώς μια διάκριση μεταξύ παλιών και καινούριων σουλφονιλουριών. Πάντα το έλεγε η κυρία Κότς ότι όλες οι σουλφονιλουρίες δεν είναι ίδιες και αυτό είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, αν δείτε τη μελέτη αυτή, η οποία εξέτασε τις επιδράσεις, τις εκβάσεις μετά από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου στους ασθενείς που λαμβάναν σουλφονιλουρίες, βλέπετε ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν γλυβενκλαμίδη είχαν πολύ χειρότερες εκβάσεις, υψηλότερα ποσοστά θανάτου, σε σύγκριση με αυτούς που παίρνουν τις νεότερες σουλφονιλουρίες, όπως είναι η γλυκλαζίδη και η γλυμεπυρίδη. Πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι παλιές σουλφονιλουρίες τύπου γλυβενκλαμίδης αναστέλουν αυτό που λέμε ισχυμικό precondition, την προπόνηση του μυοκαρδίου για την ώρα της ισχυμίας. Άρα σίγουρα υπάρχουν φαρμακολογικές διαφορές, είναι μια ετερογενής κλάση και βλέπετε ότι αυτό φαίνεται και πάλι από τις μεταναλύσεις, οι οποίες τι δείχνουν, δείχνουν ότι οι παλιές σουλφονιλουρίες μάλλον ήταν επιβλαβείς σε ό,τι αφορά το καρδιακιακό. Οι καινούριες σουλφονιλουρίες φαίνεται ότι είναι ουδέτερες και ίσως γλυκλασίδη και γλυμεπυρίδη να ακόμα και να προστατεύουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όμως ότι την καρδιακιακή ασφάλεια των σουλφονιλουρίων θα πρέπει να τη δούμε υπό το πρίσμα της υπογλυκαιμίας. Το είπε και πριν, αναφέρθηκε και η Μαρία στους μηχανισμούς, ότι η υπογλυκαιμία είναι μια κατάσταση που δυνητικά προάγει αυτόν τον καταράκτη της συγκόλυσης των επιταλίων, της τρόμβωσης. Προάγει αριθμίες, γενικώς είναι μια κακή κατάσταση και το ξέρουμε ήδη από πολύ παλιά ότι η υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει στον καρδιακιακό θάνατο και στον ευνίδιο θάνατο. Ήδη το ξέρουμε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν περιγράφηκε για πρώτη φορά το Dead-in Pet Syndrome. Τι ήταν αυτό? Ήταν άτομα με διαβήτη τύπου 1 τα οποία ήταν καρδιακιακά υγιή,
κοιμούνταν καλά το βράδυ και ξυπνούσαν νεκρά. Μάλλον δεν ξυπνούσαν ποτέ το πρωί, τους βρίσκαν νεκρούς το πρωί. Μάλλον σαν αποτέλεσμα μιας νυχτερινής υπογλυκαιμίας η οποία οδηγούσε στην καρδιακή ανακοπή. Και πράγματι το ξέρουμε και από τη μελέτη ACCORD ότι η υπογλυκαιμία αυξάνει τον καρδιακιακό θάνατο. Βλέπετε ότι η ACCORD, η οποία μάλιστα διακόπηκε πρόωρα, είχε πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ ψηλότερο ποσοστό υπογλυκαιμίας όπως αναμένονταν στο σκέλος συντατικής ρύθμισης, και αυτό μεταφράστηκε και σε υψηλότερα ποσοστά καρδιακιακών θανάτων. Και αυτή είναι μια μελέτη η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια μελέτη από την Αυστραλία στον Ταμπίτς και το 2017, η οποία τι έκανε. Πήρε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν σουφονουρίες και βλέπετε ότι θεωρητικά είχαν άριστη ρύθμιση, 6,9 γλυκοζηλωμένοι. Είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι θα τους βλέπαμε στους γιατρούς μας και τους λέγαμε είσαι τέλειος, μια χαρά. Έλα σε 6 μήνες να σας ξαναδώ, όλα πάνε καλά. Όταν οι ερευνητές βάλαν σε αυτούς τους ασθενείς hold ρυθμού και συνεχή καταγραφή γλυκόζης, βρήκαν ότι ένας στους τρεις έκανε υπογλυκαιμία. Το 73% δεν καταλάμβανε αυτές τις υπογλυκαιμίες, ήταν ασυμπτωματικές. Το 67% συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και φυσικά στην καταγραφή του ρυθμού φάνηκε ότι συσχετίζονται με παράταση του Q-Tech. Δεν χρειάζεται εγώ να σας πω πόσο ανησυχητικό ή πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα δεδομένα, θα έλεγα ότι η διαβητολογική κοινότητα για χρόνια περίμενε με αγωνία μια μεγάλη τυχιοποιημένη κλινική δοκιμή για να μας λύσει το πρόβλημα, να μας πει τελικά αν οι σουφωνουρίες είναι ασφαλείς. Η κλινική δοκιμή αυτή ήρθε, ήταν η μελέτη Καρολάινα. Πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών, 6.000 άτομα με διαβήτη, καλά σχεδιασμένη, τυχιοποιημένη μελέτη, στην οποία η γλυμεπυρίδη συγκρίθηκε με τη λιναγλυπτίνη, ένα φάρμακο το οποίο καρδιακιακά είναι ασφαλές. Βλέπετε μια χαόδη διαφορά στις υπογλυκαιμίες, πόσο υψηλά ήταν τα ποσοστά για την γλυμεπυρίδη σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλά ποσοστά της γλυμεπυρίδης. Έκπληξη όλων όσοι παρακολουθούν έτσι αυτό το πεδίο ήταν ότι η μελέτη αυτή δεν έδειξε διαφορά στα καρδιακιακά συμβάματα. Στην ουσία, αν θέλετε, τεκμηρίωσε την καρδιακιακή ασφάλεια των νεότερων σουφωνηλουριών. Άρα, σε ό,τι αφορά την καρδιακιακή ασφάλεια των σουφωνουριών, να πω ότι όλοι οι ασθενείς δεν είναι ίδιοι. Ο καρδιακιακός κίνδυνος στο διαβήτη έχει μια διαστρωμάτωση, έστω και αν οι περισσότεροι των ασθενών μας είναι θεωρητικά υψηλού καρδιακιακού ή πολύ ψηλού καρδιακιακού κινδύνου. Όλες οι σουφωνουρίες δεν είναι ίδιες, όμως οφείλουμε να πούμε ότι όλες οι σουφωνουρίες κάνουν υπογλυκαιμία. Και επαναλαμβάνω ότι το θέμα, νομίζω ότι για να το τοποθετήσουμε σωστή βάση, θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της υπογλυκαιμίας. Γι' αυτό το οποίο είχαμε γράψει πριν από 2 χρόνια στο Journal of Diabetes με την κυρία Κότσα και τον κύριο Δημητριάδη, είναι ότι το να λέω σε έναν ασθενή, ο οποίος είναι υψηλού καρδιακιακού κινδύνου, ότι μην ανησυχείς, θα σου δώσω μια σουφωνουλουρία, αλλά η μελέτη Καρολάινα δεν έδειξε αύξηση των καρδιακιακών συμβαμάτων, είναι σαν να του λέω ότι θα σε βάλω να κοιμηθείς σε ένα δωμάτιο με ένα λιοντάρι, αλλά μην ανησυχείς, το συγκεκριμένο λιοντάρι δεν δαγκώνει. Όλα τα λιοντάρια δαγκώνουν και όλες οι σουφωνουλουρίες κάνουν υπογλυκαιμίες. Περνάω τώρα στις γλυταζόνες και εδώ άλλο ένα debate συναρπαστικό. Η ιστορία και εδώ ξεκινάει παλιά από τη ρωσιγλυταζόνη, από τις μεταναλύσεις οι οποίες δείχνουν μια αύξηση του κινδύνου εφράμωσης του μυοκαρδίου και του καρδιακιακού θανάτου με τη ρωσιγλυταζόνη. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε και αυτή την επανάσταση με τις μελέτες καρδιακιακής ασφάλειας του διαβήτη που τελικά κατέληξαν σε μελέτες καρδιακιακού ωφέλους και στην ουσία άλλαξαν το ρου της ιστορίας της διαβητολογίας. Για την πιογλυταζόνη, αντίθετα, τα αποτελέσματα ήταν μάλλον ανάποδα, δηλαδή δείχναν μια προστασία στα μακροκιακά συμβάματα και στον καρδιακιακό θάνατο. Και μετά έρχεται η μελέτη Proactive, ήταν μια μελέτη για την πιογλυταζόνη, η οποία έμοιαζε στον σχεδιασμό με αυτές τις σύγχρονες μελέτες καρδιακιακών εκβάσεων, τις οποίες βλέπουμε. Στην μελέτη αυτή η πιογλυταζόνη χάνει το πρωτεύον τελικό σημείο. Είναι αλήθεια ότι αυτό το σημείο, επιτρέψουμε την έκφραση, ήταν κάπως παλαβό, ήταν ένα πολύ απροσδόκητο καταληκτικό σημείο, γιατί ήταν πολύ σύνθετο, είχε μέσα ακροτηριασμούς. Οπότε, μάλλον από κακό σχεδιασμό, η πιογλυταζόνη χάνει το πρωτεύον τελικό σημείο. Ωστόσο, φαίνεται όφελος στο δευτερογενές καταληκτικό σημείο, το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε στις σύγχρονες CVOTs, δηλαδή μη θανατηφόρο έμφραγμα, μη θανατηφόρο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατος. Κάτι το οποίο θα έλεγα ότι τέλος πάντων τεκμηριώνει, αν και ξέρουμε ότι τις μελέτες θα πρέπει να τις ερμηνεύουμε με βάση τα πρωτογενή καταληκτικά σημεία, γιατί για αυτά έχουν την επαρκή ισχύ και για αυτά έχουν σχεδιαστεί. Ωστόσο, είναι μια μελέτη η οποία τεκμηριώνει, κατά τη γνώμη μου, το όφελος της πιογλυταζόνης στα καρδιακιακά συμβάματα. Αυτό το οποίο είπε πρόσφατα ο καθηγητής, ο κύριος Τσάπα, σε μια ομιλία που παρακολουθήσαμε την κυρία Κότσα και νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχο, είναι ότι η πιογλυταζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο πήγαινε πάντα νωρίς στη στάση του λεωφορείου και πάντα κατάφερε να μην μπει στο λεωφορείο, υπονοώντας ότι έχανε αυτά τα καταληκτικά σημεία
από κακό σχεδιασμό ή αν θέλετε από υπερβολική αισιοδοξία. Σε ό,τι αφορά το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρα δεδομένα. Είναι από τη μελέτη IRIS. Η μελέτη IRIS ήταν μια μελέτη η οποία δεν συμπεριέλαβε ασθενείς με διαβήτη, αλλά ασθενείς με προδιαβήτη και αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία τι έδειξε, έδειξε σαφέστατα μείωση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και των transient επεισοδίων, των παροχικών, με τη χρήση πιογλυταζόνης. Είναι η μόνη μελέτη η οποία έχουμε με τόσο ισχυρά δεδομένα για την πρόληψη σε δευτερογενές επίπεδο των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων με την χρήση κάποιου διαβητικού φαρμάκου, και αυτά είναι για την πιογλυταζόνη. Και νομίζω ότι θα πρέπει για να αποκαταστήσουμε, γιατί ο λαός λέει ότι καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, ότι η ρισογλυταζόνη, της οποίας το όνομα βγήκε όντως πολύ κακό, ήρθε μετά μια μελέτη record, η οποία δεν έδειξε αύξηση στο καρδιακό θάνατο, με αποτέλεσμα το 2013 το FDA να μειώσει τους περιορισμούς και ξέρετε ότι η ρισογλυταζόνη στις ΗΠΑ κυκλοφορεί ακόμα, ενώ στην Ευρώπη όχι. Άρα, αν μπορούσα να συνοψίσω πάλι ένα μεγάλο έτσι, θέμα και με πολλές διαστάσεις για την καρδιακιακή ασφάλεια της κατηγορίας αυτής, θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στην κατηγορία. Για τη ρισογλυταζόνη όντως έχουμε πολλές εμφυλίες. Για την πιογλυταζόνη είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι επωφελής για τις μακροκιακές εκβάσεις. Φυσικά όχι για την καρδιακή ανεπάρκεια, όπως υπόθηκε από τον κύριο Καμπερίδη στην πρώτη εισήγηση. Και νομίζω ότι φέτος και η ΆΔΑ αλλά και η Ελληνική Διαβιωτική Εταιρεία, στις οδηγίες οι οποίες ανακοινώθηκαν πριν ένα μήνα περίπου στο Πανελλήνιο Διαβιωτικό Συνέδριο, βλέπετε ότι αποκαθιστά την πιογλυταζόνη, κατά τη γνώμη μου δίκαια, και είναι την εντάσσει στον αλγόριθμο στα φάρμακα τα οποία έχουν αποδεδειγμένο καρδιακιακό όφελος. Επαναλαμβάνω, όχι σε καρδιακιά ανεπάρκεια, αλλά αυτό θα έλεγα ότι ήταν μια ιστορική αδικία η οποία επιτέλους αποκαταστάθηκε. Τώρα, για τους DP4 αναστολής δεν θα σας δείξω παρά μία-δυο διαφάνειες, γιατί είναι μια κατηγορία με ήρεμα νερά, έτσι, σε ό,τι αφορά το καρδιακιακό θάνατο ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή, είναι ουδέτερα. Δεν είναι όμως ωφέλιμα και νομίζω ότι περνάμε σε μια εποχή διαχείρισης του διαβήτη όπου το ζητούμενο είναι σαφέστατο το όφελος και όχι απλά η ασφάλεια. Και περνάω και στην ινσουλίνη. Εδώ στην ινσουλίνη και εδώ τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι σύνθετα, γιατί από μια πρώτη ανάγνωση ξέρουμε ότι υπάρχουν μελέτες όπως η Origin που δείχνουν ότι η ινσουλίνη είναι ασφαλής για τις καρδιακιακές εκβάσεις. Βλέπετε η μελέτη Origin με την γλαρκινική ινσουλίνη δεν έδειξε αύξηση του κινδύνου καρδιακιακών συμβαμάτων. Όμως βλέπετε ότι έδειξε αύξηση των υπογλυκαιμιών και όπως είπαμε και πριν, η υπογλυκαιμία ποτέ δεν μας αφήνει έτσι αδιάφορους ασθενείς υψηλού καρδιακιακού κινδύνου. Άρα, συνοψίζοντας πολύ γρήγορα για την ινσουλίνη, θα έλεγα ότι είναι ουδέτερη μάλλον σε ό,τι αφορά τις μακροαγκιακές εκβάσεις. Το θέμα όμως είναι ότι βάζει βάρος στους ασθενείς, κάνει υπογλυκαιμίες και αυτά τα δύο εμέσως μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για ένα καρδιακιακό σύμβαμα. Και έρχομαι τώρα στην μεγάλη επανάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία εμβολία, ότι ζούμε μια πραγματική κοσμογονία στον διαβήτη τύπου 2. Ήρθαν αυτοί οι νέοι παράγοντες και άλλαξαν τα πάντα. Υπάρχει μια ωραία φράση του Charles Kettering, ενός εφευρέτη, ο οποίος δούλευε στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, στη General Motors, ο οποίος είχε πει ότι αν κάνεις πάντα κάτι με τον ίδιο τρόπο, τότε πιθανότατα το κάνεις λάθος. Και πράγματι έχουμε αρχίσει και κάνουμε τα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στον διαβήτη τύπου 2. Η αιτία είναι αυτές οι μελέτες. Βλέπετε ότι σε ασθενείς με υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο, οι πρώτες μελέτες ως επιτοπλίστων συμπεριλάμβαναν ασθενείς οι οποίοι είχαν σύμβαμα στο ιστορικό τους, είχαν εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο, και οι δύο αυτές φαρμακευτικές κατηγορίες, και η SGLT2 αναστολής και τα GLP-1 ανάλογα, έδειξαν τεράστια ωφέλη σε ό,τι αφορά και την μείωση του MACE και τη μείωση του καρδιακιακού θανάτου για κάποιους από τους παράγοντες. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει φέρει την αλλαγή στις κατευθύνσεις οδηγίες, οι οποίες τι μας λένε? Μας λένε ότι πλέον, αν έχετε έναν ασθενή ο οποίος έχει εδώ αθεροσκλητική καρδιοπάθεια, έχει δηλαδή ένα έμφραγμα στο ιστορικό του, έχει εγκυακό κεφαλικό επεισόδιο, έχει μια σοβαρή στένωση των καροτίδων, τότε θα πρέπει να βάλετε με SGLT2 inhibitor ή GLP-1 ανάλογο, ανεξαρτήτως της τιμής της γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης και ανεξαρτήτως της χρήσης μετφορμίνης. Αυτό νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική επανάσταση, η οποία αργεί να περάσει στην ελληνική πράξη. Πολλές φορές ακόμα και έτσι και εμείς που ασχολούμαστε πολύ εντατικά με το διαβήτη, μας φαίνεται παράτερο στο εξωτερικό ιατρείο σε ένα ασθενή με 6,3 γλυκοζηλωμένη
άριστα ρυθμισμένο με τη φορμίνη να προσθέσεις φάρμακο, όμως αυτό πρέπει να γίνει και αυτό λένε οι κατευθύνσεις οδηγίες, γιατί τα ωφέλη των φαρμάκων αυτών είναι ανεξάρτητα της γλυκαιμικής ρύθμισης. Ένα καλό ερώτημα είναι σε έναν ασθενή ο οποίος έχει αθεροσκληρωτική νόσο, ποιο από τα δύο θα βάλω. Εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο και στην βιβλιογραφία και νομίζω ότι και στη σκέψη πολλών συναδέλφων δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πρόσφατα σε μια δημοσίευση με την κυρία Κότσα και τον κύριο Λιμπερόπουλο προσπαθήσαμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι αν ένας ασθενής έχει αθεροσκληρωτική νόσο, αν έχει καροτίδες, αν έχει έμφραγμα, τότε με βάση τους μηχανισμούς δράσης φαίνεται ότι τα GLP-1 είναι πιο ισχυροί αντιαθυρογόνοι, αντιαθεροσκληρωτικοί παράγοντες, εκείνοι που χτυπούν κυρίως την αθεροσκλήρωση. Άρα έχει λογική να ξεκινήσω εκεί και να δώσω ή να προτιμήσω το GLP-1. Αν ο ασθενής μου έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει χρόνια νεφρική νόσο, εκεί και πάλι με βάση τους μηχανισμούς δράσης των γλυφλοζινών, θα έχει περισσότερο νόημα να δώσω SGLT2 inhibitor. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε, και αυτό το δείχνουμε σε αυτό το σχήμα στη μέση, ότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι τέλεια μοντέλα νόσου. Κανείς ασθενής δεν έρχεται στο εξωτερικό γιατρείο και λέει: γιατρέ, εγώ έχω μόνο στεφανία νόσο. Συνήθως έχουν και στεφανία νόσο, έχουν και λίγο καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν και λίγο χρόνια νεφρική νόσο. Άρα πολλές φορές το κλειδί βρίσκεται στη συγχορήγηση και το μεγάλο όφελος βρίσκεται στη συγχορήγηση. Για το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, πέρα από την πιογλυταζόνη, φαίνεται ότι και για το GLP-1 ανάλογα έχουμε δεδομένα τα οποία δείχνουν όφελος, δείχνουν μείωση του αγκιακού κεφαλικού επεισοδίου με τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Ξέρουμε ότι έχουν δράσει και στο κεντρικό νευρικό σύστημα και πολλές από αυτές μελετώνται και για άλλες παθήσεις, όπως το Alzheimer. Άρα, μετά την πιογλυταζόνη, ίσως τα περισσότερο ισχυρά δεδομένα είναι για τα GLP-1 ανάλογα. Και λέω για την πιογλυταζόνη, γιατί στην Iris η μείωση αφορούσε σε πρωτογενές καταληκτικό σημείο. Εδώ αφορά συνιστώσεις του MACE, άρα δεν είναι οι μελέτες αυτές σχεδιασμένες για να διερευνήσουν την επίδραση στο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ζήτημα είναι για τις δύο αυτές κατηγορίες ότι ο διαβήτης τύπου 2 δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Άρα στην πορεία αυτού του νοσήματος, η οποία πορεία αυτή είναι συνήθως μακρά, οι περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστούν και τις δύο αυτές φαρμακευτικές κατηγορίες, οι οποίες ξέρουμε ότι συνεργάζονται πολύ αρμονικά και πολύ ωφέλιμα για τον ασθενή, έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερη μείωση των επιπέδων γλυκόζης και καλύτερη επίδραση στο σωματικό βάρος, αλλά πιθανότητα και μεγαλύτερο όφελος στις καρδιονευρικές επιπλοκές του νοσήματος. Τέλος, να πω για αυτή τη διάκριση GLP-1 με SGLT2 αναστολής. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μεταξύ μας ότι η SGLT2 αναστολής είναι μια κατηγορία η οποία θα έλεγα ότι με λίγες μπορεί να συγκριθεί στην ιστορία της καρδιακιακής ιατρικής. Είναι οι στατίνες του 21ου αιώνα. Είναι φάρμακα τα οποία προσωπικά περιμένω ότι στο μέλλον θα μας εκπλήξουν ευχάριστα και ήδη υπάρχουν δεδομένα, κυρίως όμως από μηχανιστικές μελέτες, ότι τα φάρμακα αυτά τελικά μπορεί να δρουν και στην αθυροσκλήρωση. Άρα νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε από αυτή την κατηγορία και άλλα πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε. Κλείνοντας λοιπόν σιγά-σιγά, να πω ότι για τη μετφορμίνη είναι πιθανότατα ωφέλιμη. Επαναλαμβάνω ότι όλοι μας κατά βάθος μέσα μας το πιστεύουμε ή στη χειρότερη περίπτωση είναι ασφαλής για το καρδιακιακό και τις μακροαγκιακές εκβάσεις. Ωστόσο, δεν μπορώ αυτό να σας το πω σήμερα με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα από τις μεγάλες συγκεκριμένες κλινικές δοκιμές. Για τις σουλφονουρίες είναι το πρόβλημα ότι είναι μια ετερογενής κλάση. Η σουλφονουρία διαφέρει από την άλλη σουλφονουρία. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι η υπογλυκαιμία και προσωπικά δεν θα ήθελα να τη δώσω σε ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού καρδιακιακού κινδύνου. Για τις γλυταζόνες υπάρχει και εδώ αυτή η διάσταση. Η πιογλυταζόνη είναι ωφέλιμη, η ροσιγλυταζόνη είναι επιβλαβής έστω με κάποια μικρά ερωτηματικά. Προσοχή στην καρδιακή ανεπάρκεια δεν την δίνουμε. Και η ινσουλίνη είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά τα καρδιακιακά συμβάματα. Όμως επαναλαμβάνω ότι προάγει την αύξηση του βάρους και την υπογλυκαιμία και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αν μπορούσα να επιλέξω μια διαφάνεια για την παρουσίαση, θα ήταν μόνο αυτή, ότι τα GLP-1 ανάλογα και η SGLT2 αναστολής πλέον αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας σε ασθενείς με διαβήτη και εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο ή ασθενείς που είναι πολύ ψηλού κινδύνου να αναπτύξουν καρδιακιακή νόσο. Είναι πλέον malpractice να μην συμπεριλαμβάνεται στο φαρμακευτικό σχήμα, φαρμακευτική αντιμετώπιση ενός τέτοιου ασθενή, μία από τις δύο κατηγορίες ή ακόμα και οι δύο, εκτός φυσικά αν υπάρχει κάποια αντένδειξη και δεν μπορεί να λάβει. Το ερώτημα είναι γιατί πλέον να χρησιμοποιώ φάρμακα, όπως για παράδειγμα στις φωνουρίες, τα οποία δεν έχουν καρδιακιακά ωφέλη, τα οποία έχουν μεγάλο κίνδυνο υπογλυκαιμίας, τα οποία έχουν αρνητική ουδέτερη επίδραση στο βάρος, ειδικά επαναλαμβάνω σε ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού καρδιακιακού κινδύνου, όταν έχω φάρμακα όπως τα καινούργια, τα οποία αντίθετα
και καρδιονευρικά ωφέλη έχουν και υπογλυκαιμίες δεν κάνουν και μπορεί να βοηθήσουν τον ασθενή μας να χάσουν βάρος. Όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή αυτού του τραπεζιού, είχα πριν από λίγες μέρες τη χαρά να συμμετάσχω στο συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα μπορεί το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο σε μια καινούργια εκδήλωση του χρόνου με το καλό στο συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη να τα βλέπουμε υπό ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα, γιατί κατά τη γνώμη οι οδηγίες οι καινούργιες είναι πιο επιθετικές, πιο ρηξικέλευθες, αν θέλετε, πιο επαναστατικές και ίσως αλλάξουν κάποια πράγματα. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να κλείσω μια φράση ενός σημαντικού Άγγλου γιατρού, ο οποίος είχε πει ότι αν κάνεις πάντα αυτό το οποίο έκανες, τότε θα λάβεις πάντα και αυτό το οποίο, πάντα ελάμβανες. Νομίζω ότι ειδικά για τους ασθενείς με διαβήτη και υψηλό καρδιακιακό κίνδυνο, έχει έρθει ο καιρός που μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω μέσα από τη χρήση των καινούργιων φαρμάκων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.